Η ζωή μοιάζει με ένα βιβλίο και όσοι δεν ταξιδεύουν είναι σαν να μένουν στην πρώτη σελίδα αυτού του βιβλίου. Τίνος, το ιερό νησί των Κυκλάδων, το νησί της Μεγαλόχαρης, της τέχνης, της ομορφιάς, η Τίνος των αιώνων. Πρώτα οι πελασγοί, μετά οι Ίωνες, οι Αθηναίοι, οι Μακεδόνες, οι Πτολεμαίοι, οι Ρωμαίοι. Εγκαταστάσεις εντοπίζονται στο νησί ήδη από την νεολιθική εποχή και αργότερα τη γεωμετρική και την αρχαϊκή. Η Τίνος βρίσκεται μεταξύ της Άνδρου, από την οποία απέχει 780 μέτρα, της Μυκόνου, απέχει 8 ναυτικά μίλια και νότια-νοτελικά της Σύρου, που βρίσκεται 12 ναυτικά μίλια μακριά της. Είναι το τέταρτο νησί των Κυκλάδων μετά την Άξο, Άνδρο και Πάρο, καλύπτοντας μια επιφάνεια 194 τετραγωνικών χιλιόμετρων, με συνολικό μήκος ακτών 105 χιλιόμετρα και απόσταση 85 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά. Ο πληθυσμός της φτάνει τους 7.800 κατοίκους. Υπάρχουν καθημερινά φέρι που μεταφέρουν αυτοκίνητα και επιβάτες από τον Πειραιά και τη Ραφίνα, που απέχει 62 ναυτικά μίλια. Επιπλέον υπάρχει σύνδεση του νησιού με την Άνδρο, τη Μύκονο, την Πάρο, την Ίο και τη Σαντορίνη. Το όνομα του νησιού είναι προελληνικό, πιθανώς προέρχεται από τον πρώτο οικιστή. Συνεχίστηκε με το φινικικό τανότι, που σημαίνει φίδι. Την είπανε ακόμα την Τίνο Οφιούσα για το πλήθος των φιδιών που εξολόθρευσε ο προστάτης της Ποσειδώνας, η Δρούσα για τα νερά της, νησί του Αιώλου για τους δυνατούς βοριάδες της. Το 480 π.Χ. η Τινιακή Τρίρης του Πανέτιου ενώνεται λίγο πριν την ναυμαχία της Σαλαμίνας με τον ελληνικό στόλο και τον πληροφορεί για τα σχέδια των Περσών. Το όνομα της Τίνου θα γραφτεί στον αφιερωτικό τρίποδα του Δελφικού Μαντίου. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο δέχεται τις αλλεπάλληλες επιδρομές των Σαρακινών. Το 1204 περνάει στην κυριότητα των Βενετσιάνων και η πολύχρονη παρουσία τους έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της Τίνου. Την κατέστησε καταφύγιο των κατατρεγμένων Ελλήνων, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και σχετική ασφάλεια. Το 1715 οι Τούρκοι, μετά από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες, καταλαμβάνουν το νησί. Η παρουσία τους όμως θα είναι σχεδόν τυπική. Αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες, η Τίνος προάγεται θεαματικά, αυτοδιοικείται, ακμάζει οικονομικά και αναπτύσσει το διαμετακομιστικό εμπόριο και τις χειροτεχνίες.
Ιδιαίτερα στη Μαρμαρογλυπτική αναδεικνύεται το μεγαλύτερο κέντρο στην Ελλάδα με οικογένειες που καλλιεργούν κληρονομικά την τέχνη και περιοδεύουν ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, τη Μικρά Ασία, τη Βαλκανική. Από το 1771 έως το 1774, ένα σύντομο πέρασμα των Ρώσων από το νησί κατά την επανάσταση του Ορλόφ, και το 1821, 31 Μαρτίου, πρώτος ο πύργος από όλες τις Κυκλάδες υψώνει τη σημαία της επανάστασης στην έξω μεριά. Και φτάνουμε στην 15η Αυγούστου του 1940, όταν οι Ιταλοί τορπιλίζουν το εύδρομος Έλλη στο λιμάνι της Τίνου ανήμερα του πανηγυριού. Η πληγωμένη Παναγιά θα είναι εκείνη που θα οδηγήσει τα όπλα στη νίκη της Αλβανίας. Το Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου πρόσφερε τότε στον αγώνα το σύνολο των αφιερωμάτων του. Τίνος, το νησί της θετής μητέρας του Θεολόγου της Παναγίας. Μέσα από δύο όνειρα και μία ζωντανή οπτασία, η μοναχή Πελαγία πήρε την εντολή από τη Θεοτόκο να πει στον τότε επίσκοπο Γαβριήλ και στους προύχοντες του νησιού να σκάψουν και να βρουν τη σεπτή εικόνα της που ήταν κρυμμένη στα σπλάχνα της γης. Στην Ιερή Μονή Κεχροβουνίου, που είναι το δεύτερο προσκύνημα του νησιού, σώζεται από το 1823 μέχρι σήμερα το κελάκι της Οσίας Πελαγίας. Το νησί θεωρείται ο τόπος της προσδοκίας, όπου ο πιστός βιώνει τη συνάντησή του με το Θεό και την Αγία Μητέρα του. Η Τίνος είναι ένας τόπος που κρύβει πολλές ομορφιές για όποιον θελήσει να τον γνωρίσει καλύτερα. Είναι ένα νησί που διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον παραδοσιακό χαρακτήρα του στην αρχιτεκτονική των χωριών αλλά και στον καθημερινό βίο με τους φιλόξενους ανθρώπους του, τα πανηγύρια και τα έθιμά του. Μην ξεχάσετε λοιπόν να δείτε από κοντά ένα από τους 1000 περιστεριώνες που υπάρχουν στο νησί. Είναι περίτεχνες φωλιές περιστεριών πάνω σε λιθόχτιστα οικοδομήματα, στα οποία το κάτω πάτωμα είναι αποθήκη του 18ου και 19ου αιώνα. Φτάνουν σε ύψος τα 7 με 8 μέτρα και χρησιμοποιούνται από την εποχή της Βενετοκρατίας. Συγκρότημα σπουδαίων περιστεριώνων υπάρχει στον Ταραμπάδο, ενώ αρκετούς ακόμη μπορεί να βρει κανείς συγκεντρωμένους στο λιβάδι Κόμης και Καλονής και στην περιοχή Στενής Φαλατάδου. Η Τίνος ανέπτυξε τη μαρμαρογλυφία όσο κανένας άλλος τόπος. Η σημερινή πρωτεύουσα άρχισε να αναπτύσσεται τον 18ο αιώνα και έχει 3.750 κατοίκους. Η χώρα και το λιμάνι, η Τίνος, είναι ένα κέντρο εξυπηρέτησης για την επίσκεψη και άλλων χωριών του νησιού, μικρών και μεγάλων. 34 παραδοσιακά ανέπαφα χωριουδάκια, κάτασπρα, μεσόγεια ή παραθαλάσσια, στολίζουν την Τινιακή Ύπαιθρο που είναι πλούσια σε φυσικές ομορφιές και σε εναλλαγή τοπίων. Η Τίνος είναι ιδιαίτερα ορεινή, ψηλότερη κορυφή της είναι ο Τσικίνας με 713 μέτρα, διαθέτει μερικές μικρές και έφορες κοιλάδες. Το νησί έχει δική του χαρακτηριστική κυκλαδίτικη αρμονία, πλούσια, άφθονη βλάστηση, μικρά χωριά με κάτασπρα σπίτια, με καταστόλιους τους περιστεριώνες και αμέτρητα εκκλησάκια. Ταξιδεύω σημαίνει ονειρεύομαι.
Η Τίνος είναι γνωστή και ως το νησί της Παναγίας. Αναμφισβήτητα αποτελεί το δημοφιλέστερο λατρευτικό τόπο του ελληνισμού και ένα πανορθόδοξο θεομητηρικό προσκύνημα. Η έβρεση της εικόνας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η ανέγερση του μεγαλοπρεπούς ναού και κατ' επέκταση η προσέλκυση μεγάλου αριθμού ορθοδόξων προσκυνητών καθιέρωσαν την ιερότητα του νησιού τόσο στη συνείδηση των ντόπιων όσο και στην αντίληψη ολόκληρου του ελληνικού λαού. Από το 1971 το νησί έχει ανακηρυχθεί με νομοθετικό διάταγμα ως ιερό. Έτσι, κάθε χρόνο, ειδικά την περίοδο του 15 Αυγούστου, αλλά και στα 9 μέρα της Θεοτόκου, στις 24 Αυγούστου δηλαδή, χιλιάδες προσκυνητές επισκέπτονται τον Ιερό Ναό της Παναγίας. Η καρδιά μου είναι γράμμα, με στα χέρια μου πιστό. Που τη φράγησε το κλάμα και όσα είχα να σου πω. Φυσικά αξίζει να δείτε την εκκλησία της Παναγίας και το μαυσολείο των θυμάτων από τη βύθιση της Έλλης, τον Ορθόδοξο Μητροπολιτικό Ναό των Ταξιαρχών με το θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο που κατασκευάστηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 17ο αιώνα και το μαρμάρινο καμπαναριό. Τις άλλες παλιές εκκλησίες όπως τη Μαλαματένια, τον Αηγιάννη, τον Αηνικόλα, τον Άη Λευτέρη, την Αγία Παρασκευή με όμορφα τέμπλα και εικόνες, τη γραφική παλάδα με το καθολικό μοναστήρι Σαν Αντώνιο του 1743, τον καθολικό ναό του Αγίου Νικολάου με το ξυλόγλυπτο αλτάριο, το πνευματικό κέντρο με πλούσια βιβλιοθήκη του Δήμου, το εκκλησιαστικό λύκειο έργο του Ιού Πικιώνη και την τετράπλευρη σκαλιστή κάτω βρύση του 1978. Τέλος, αξίζει να προσθέσουμε στα αξιοθέατα το χωριό Τριάνταρος που έχει τις γούρνες, τα παλιά κοινόχρηστα πλυντήρια, το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας με το κρυφό σχολείο και το οστεοφυλάκιο επιφανών Τινίων, το αρχαιολογικό μουσείο με το μαρμάρινο δελφίνι, το ανάγλυφο της θεάς Κυβέλης και το ηλιακό ρολόι και την πινακοθήκη της Τίνου. Στις
στην ύφη των Κυκλάδων, όπως αποκαλούν την Τίνο οι περιηγητές και οι λόγοι, η περίοδος του Πάσχα είναι μια αλλιώτικη εμπειρία. Τη Μεγάλη Παρασκευή στην παραλία Σπιτάλια ο επιτάφιος του Αγίου Νικολάου μπαίνει στη θάλασσα μαζί με τον παπά και τα εξαπτέρυγα. Σε μία μικρή βραχονισίδα απέναντι στην παραλία τρεις σταυροί ανάβουν φωτιά και το όλο σκηνικό συμπληρώνεται από τις σιρήνες των πλοίων, τις φωτοβολίδες και τα κόκκινα βεγγαλικά από τα καΐκια που έχουν μαζευτεί, τις ψαλμωδίες και τους πιστούς που παρακολουθούν αυτό το όμορφο θέαμα. Μετά το τέλος της ακολουθίας του επιτάφιου, παρέες πιστών γυρίζουν όλη τη νύχτα εκτός της πόλης, ανάβοντας τα καντήλια στα ξοκλήσια, ψάλλοντας τους ύμνους της ημέρας και προσπαθώντας να ανάψουν τα πιο πολλά καντήλια για το καλό της ημέρας. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, στην πρώτη Ανάσταση, όταν ο παπάς πει το «Ανάστα ο Θεός κρίνε την γην», σκορπίζονται μονόφυλλα σε όλη την εκκλησία, ενώ οι πιστοί προσπαθούν να πιάσουν ένα στον αέρα και να το βάλουν στο πορτοφόλι τους για να το έχουν πάντα γεμάτο με λεφτά και να τους φέρνει τύχη. Το βράδυ, στην αναστάσιμη ακολουθία, το χαρακτηριστικό είναι ότι στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας μοιράζονται κεριά και κόκκινα αυγά σε όλους τους πιστούς, ενώ την ώρα της Ανάστασης το πανδαιμόνιο δεν περιγράφεται, μια και ακούγονται τα βαρελότα, τα βεγγαλικά και οι ονομαστές τριμπονιές, που είναι πιστολιές, ιδιαίτερα στα χωριά των έξω μερών, όπως λέγονται στην Τίνο. Πείτε μας τι σας άρεσε και κυρίως τι δεν σας άρεσε σε αυτή την εκπομπή. Γράψτε μας τις προτάσεις σας. Με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα μας βοηθήσετε να γίνουμε καλύτεροι. Τα Κιόνια είναι η πλησιέστερη, 3 μόλις χιλιόμετρα από την πόλη, παραλία πάνω στη νότια ακτογραμμή του νησιού. Μια πολύ μεγάλη λουρίδα παραλίας αρχίζει από την ταβέρνα το Μιστράλι, περνά μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο του ναού του Ποσειδώνα και προχωρεί μέχρι το τέρμα της λεωφοριακής γραμμής, εκεί που βρίσκεται το ξενοδοχείο Tinos Beach. Άλλες κοντινές παραλίες είναι ο Αϊσώστης και το Σκυλαντάρι. Επίσης, θαυμάσιες παραλίες υπάρχουν στην Κολυμπήθρα και στον κόλπο του Πάνορμου, 33 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πόλη της Τίνου. Ο Αϊπέτρος είναι μια πολύ ήρεμη παραλία και ο όρμος Γιαννάκη ή Καλύβια που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το χωριό Καρδιανή. Τέλος, μία ήσυχη παραλία είναι η Λιχναυτιά και πολύ κοντά της βρίσκεται η όμορφη Παχιά Άμμος. Τίνος, ενσάρκωση του ωραίου και του ιερού. Ένα νησί, καθρέπτης του αληθινού ελληνικού πολιτισμού.